τραγούδισε Britney Spears, so I beat again. Για κρατάει τον αρχιεπίσκοπο. Α, μαγκούρα. Ναι. Να δούμε. Για βάλτε τον και λίγο φουλ να δούμε, ρε παιδί μου. Δεν βλέπω καλά. Τι έγινε εκεί που ήσουν, λοιπόν, θεωρώ πολύ καμία σχέση με, με το προπέρσινο. Με τα cupcake. Πολύ ωραίο. Είναι λίγο πιο ξεπετάγμενο. Πολύ πιο σπέσια. Πιο φιλεξάτο αυτό. Καλό είναι. Αλεξάνδρου, καμού. Καλημέρα, Φεούλα μου. Ότι είναι πιο γυμνό αυτό, καμία σχέση. Είναι πολύ πιο ντυμένο αυτό. Αλλά είναι πιο σεξι. Είναι πιο σεξι όμως εγώ αυτό. Γιατί κινείται πιο ωραία. Συγγνώμη. Είναι μία από τις ωραιότερες, αν όχι ωραιότερη, από τις γνωστές Ελληνίδες. Από τις γνωστές, γιατί μπορεί να μένει και μία στη διπλανή μας πολυκατοικία και δεν ξέρουμε κοπέλα, έτσι. Από τις αυτές που λέμε αναγνωρίσιμες, είναι ίσως η πιο όμορφη δούκισσα. Πολύ ωραία εμφάνιση, άριστα 10, κούκλα, όμορφη. Yeah. Εντάξει, δεν το έχει με το τραγούδι, οκ, okay, δεν πειράζει. Μα ήταν και playback, δεν ελάχιστα τα τραγούδια, παιδιά. Δεν χρειάζεται να το έχει η εμφάνιση. Μα ήταν playback. Η εμφάνιση σου κόβει την ανάσα. Έχω να σας πω ότι το έκανε. Η Σιλία Κρυθαριώτη, το ρούχο, επειδή είχατε την πρόβα, εντύθηκε. Ήταν πιο γδυμένο το ρούχο. Προσθέθηκαν πράγματα. Το τελειώσαν οι άνθρωποι, δεν θα το είχαν προλάβει να το φτιάξουν, εννοείται. Για όνομα του Θεού, αφού όλα φτιάχνουν τα τελευταία στιγμή. Αυτό δεν είναι ρούχο, είναι κάτι για μια σπέσια πράγματα. Δηλαδή ουρά πίσω που βλέπετε και τα μπροστά. Και η Σίλια ξέρει τη δουλειά της και η Ρούξα δεν έβγαινε ποτέ πιο. Υπάρχει ένα μικρό break ανάμεσα στα τραγούδια για να ετοιμαστεί η σκηνή. Ναι. Την ώρα που βλέπουμε εμείς, ενώ μιλούσε η Συνατσάκη απέναντι, τη Ρούξα να μπαίνει και να κάθεται εκεί πάνω. Ξαφνικά κάνανε όλοι ένα. Τι έγινε, και βλέπω τη Ρούξα να ανεβαίνει πάνω έτσι. Αυτό εμένα μου αρέσει πολύ. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Δεν είναι καθόλου γυμνό όπως το λέτε, είναι σεξι πάρα πολύ κτλ. Το προπέρσινο με ενοχλούσε. Δεν το θεωρούσα. Ναι, αλλά μετά το προπέρσινο αναστήθηκε η νομικού. Ναι. Μετά το προπέρσινο αναστήθηκε. Τι αναστήθηκε, μωρέ. Καλά, πάλι τα κάτω να δεις. Πάλι τα κάτω να δεις. Δεν είναι αντικό εσάς σας. Τι είπε. Αναστήθηκε η Δούξα μετά τα cupcakes. Τι έκανε πριν. Δεν είπε ότι είναι ατάλλατη. Τώρα είναι πολύ αστείο να λέμε ότι με μια εμφάνιση σε ένα σοου αναστέρεται ένα σάμπερ. Είναι μεγάλο παμπλίσι. Είναι παμπλίσι, ρε Γιώργο. Γιώργο, τι συστήσαμε όλοι από εκείνο το μέρος. Σε εισαγωγικά. Αρνητική δημοσιότητα πήρε, δεν πήρε θετική. Όχι απαραίτητα. Ναι, αλλά όλοι πριν από αυτό, αν θυμάσαι καλά, λέγανε ότι είναι πολύ κοριτσάκι. Ναι, τι καλό κορίτσι. Εκεί βγήκε έτσι. Έκανε το πάνω. Την έφαγε την τούρτα. Και το έκανε και προστατευμένα. Πασαλήφθηκε. Για μένα είναι και πώς όταν φοράς κάτι, Αλεξάνδρα, τίποτα. Δηλαδή πρέπει να είσαι σίγουρο ότι σου αρέσει και μπορεί πρώτον, να το υποστηρίξει. Δεύτερον, δηλαδή ακόμα και τα cupcakes, εάν το υποστήριζε. Ναι, αλλά την προηγούμενη φορά στα cupcakes έκανε και πασαρέλα, είχε άλλο ρόλο. Ναι, τώρα είναι σε άλλο ρόλο. Οπότε τώρα μπορούσε να κάνει λοιπόν την υπέρβαση στο look, γιατί υποστηριζόταν από την υπόλοιπη κατάσταση. Ότι όταν έκανε τα cupcakes, πήρε μεγάλο ρίσκο. Θα είχαν κολλήσει με μονοτική ταινία. Που ανά πάσα στιγμή μπορούσαν να φύγουν. Όχι, δεν σου κάνω πλάκα. Κρίμα στη ζυγή όταν είναι 15 χρόνια. Δηλαδή ήταν ρίσκο ότι θα μπορούσαν να ξεκολλήσουν. Ωραία, αυτή λοιπόν παιδιά η εικόνα, εμένα δηλαδή τη θεώρησα λίγο πρόστιχη, ρε παιδί μου. Ήταν πρόστιχη, δεν θεώρησε εσύ. Ήταν πρόστιχη. Ήταν πρόστιχη. Δεν είναι πρόστιχο, δεν το λε. Είναι πρόστιχο. Γιατί να σου πω για τα πρόστιχη. Ξέρει τι νομίζω το κερασάκι είναι που κάνει την ιστορία στην τούρτα. Το κερασάκι να σου πω ότι ήταν πρόστιχη. Γιατί ήταν σιλικονάτα. Γι' αυτό ήταν πρόστιχη. Αυτά τα στήθη. Και τώρα είναι τα ίδια στήθη. Ναι, πρόσεξε λίγο εκεί πέρα. Κουνιότσαν. Ήταν το θέμα, δεν ήταν ωραίο. Πρέπει να είχε κάνει τα πιο πρόσφατη την πλαστική εγχείρηση στο τσαλέ. Ναι, και δεν ήταν τόσο. Ήταν και πιο τούμπανο το στήθο και ήταν πιο άσπρο. Δηλαδή και αυτό το πράγμα με το αυτό ότι. Και κουνιότανε. Έτρεμε. Παιδιά, ήταν ακαλέσθητο. Απλώς όταν εγώ το είχα πει, κοιτάξτε. Πόσο πιο σεξ είναι δεξιά και πόσο λιγότερο σεξι είναι στο πρόσωπο. Αλλά άμα δεις πασαρέλα Victoria's Secret, είναι παρεμφερή τα κόνσεπτ κάποιες φορές. Και η Δούξα μοιάζει με το κερασάκι. Πού φαίνεται πιο σεξι αντικειμενικά, δεξιά ή αριστερά. Δεξιά. Δεξιά μακρά. Δεξιά. Σκεφτείτε, εάν θα έκανε αυτή την εμφάνιση την χθεσινή, πριν δύο χρόνια. Σαν τη δική σου Λαουρίτα δεν έχει κάνει κανείς. Μάιλι Σάιρους καμία. Δεν θα μπορούσε να την κάνει δύο χρόνια πριν. Αν θα έκανε αυτή την εμφάνιση την χθεσινή δύο χρόνια πριν, δεν θα έκανε τόσο μεγάλο μπαμ για να κάνει αυτή την ωραία διαφορά που βλέπουμε σήμερα. Νομίζω ότι σημασία έχει και τι έχεις πίσω σου.
Δύο χρόνια πριν η Δούξα ήταν πολύ πιο άπειρη σε αυτό το κομμάτι. Δύο χρόνια μετά έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Οπότε μπορεί να υποστηρίξει και κάτι διαφορετικό και λίγο πιο extreme. Οπότε φαίνεται και πιο ολοκληρωμένο. Νομίζω ότι αυτό. Πάντως δεν κολλώνει, ρισκάρει η Δούξα. Εγώ την παραδέχομαι. Και πολύ δεν τρέπεται δηλαδή. Μήπως την πουλήσει. Μα έχει την εμφάνιση. Έχει το ίδιο δεδομένο. Γιατί όχι. Από το toxic της Britney. Toxic. Γιώργο, σου προτείνω απόψε να βγεις με βέλο. Με βέλο.